Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή του Word of God, όπου μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού προσπαθούμε να σχολιάσουμε τις απόψεις σας, τις απορίες σας, τις σκέψεις σας, τις διαφωνίες σας που μας στέλνετε μέσα από email στην διεύθυνση την οποία τώρα βλέπετε στην οθόνη σας. Σήμερα θα αρχίσουμε με μία ερώτηση μίας αδελφής, της αδελφής Μάρθας ή μίας φίλης, της φίλης της Μάρθας, που λέει: «Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προηγούμενη απάντησή σας. Διαβάζω την Καινή Διαθήκη όπως πρέπει να κάνουν όλοι οι χριστιανοί. Θέλω να σας παρακαλέσω να μου απαντήσετε σε άλλη μία απορία μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Το βάφτισμα που κάνουμε γίνεται εις άφεση αμαρτιών? Δηλαδή δεν είναι απλό νερό? Βρίσκεται κάτι μέσα στο νερό που συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων? Ποια είναι η διαφορά του βαφτίσματος αυτού με του προδρόμου? Έχω μπερδευτεί. Εγώ βλέπω σκέτο νερό και τίποτα άλλο. Πώς γίνεται αυτό το νερό να συγχωρεί αμαρτίες? Μήπως τελικά δεν είναι απλό νερό και βρίσκεται κάτι μέσα? Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων και εύχομαι να είστε πάντα καλά». Αμήν, αγαπητή Μάρθα, ευχαριστούμε τον Θεό για σένα. Το βάφτισμα πράγματι είναι ένα μυστήριο που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει παρά μόνο να το δεχθεί και να το πιστέψει μέσα από το Λόγο του Θεού. Όταν λέμε μυστήριο, εννοούμε αυτό που λένε στα μαθηματικά αξίωμα ή δόγμα. Δηλαδή κάτι που το αποδέχεσαι ή δεν το αποδέχεσαι. Εμείς σαν χριστιανοί λοιπόν θεωρούμε ότι ό,τι είναι γραμμένο και μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού είναι για μας, για τη ζωή μας, μέσα σε αυτό το ναι και σε αυτό το αμήν. Όλα ξεκίνησαν περί βαφτίσματος όταν ο Ιησούς Χριστός έφτασε σε ηλικία 30 χρονών. Βέβαια πρέπει να πω, πριν προχωρήσω, ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν βαφτίσματα. Βαφτίζονταν ιερείς, άνθρωποι, το λέγανε καθαρισμός, βάφτισμα, αφιέρωση, αγιασμός. Άρα ήταν κάτι γνωστό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Επίσης γνωστό ήταν και το βάφτισμα του Ιωάννου, το οποίο ήταν βάφτισμα μετανοίας και αναφερόταν ο Ιωάννης στην ελπίδα του Ισραήλ ότι έρχεται ο Κύριος. Και προφανώς γινότανε εν το ονόματι του Θεού ή του Ιεχωβά, όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη και αποκαλούσαν και όχι μόνο ο λαός Ισραήλ τον Κύριο. Όταν ήρθε ο Χριστός όλα ξεκινάνε με τη δική του βάφτιση. Στην ηλικία των 30 χρονών, όταν δηλαδή ο Ιωάννης ο βαφτιστής ήταν ήδη 6 μήνες μεγαλύτερος από αυτόν και είχε διαταγή από τον Κύριο και εξήλθε στην έρημο κηρύττων και βαφτίζων τους ανθρώπους βάφτισμα μετανοίας, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και στα 30 του χρόνια ο Ιησούς ο Ναζαρέος κατέβηκε από τη Ναζαρέτ και έφτασε εκεί στον Ιορδάνη όπου ο Ιωάννης εβάφτιζε και ζήτησε από τον Ιωάννη να τον βαφτίσει. Ο Ιωάννης αρνήθηκε γιατί ήξερε από τη μητέρα του που ήταν συγγενής της Μαρίας, της μητέρας του Κυρίου, της Αγίας μητέρας του Κυρίου, ήξερε πώς συνελήφθηκε, πώς εγεννήθη ο Ιησούς εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και όχι εκ θελήματος ανδρός και γυναικός. Ήξερε λοιπόν ότι ήταν κάτι μεγαλύτερο από αυτόν ο Ιησούς.
Δεν ήξερε λεπτομέρειες, δεν του είχε αποκαλυφθεί. Όμως, όταν πλησίασε ο Ιησούς, αρνήθηκε ο Ιωάννης και του είπε: «Εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι προς εμένα?» Και απεκρίθη ο Ιησούς λέγοντας: «Άφες τώρα, γιατί έτσι είναι πρέπονης ημάς να εκπληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνη». Άρα λοιπόν το βάφτισμα το αποκαλεί ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Ιησούς Χριστός, εκπλήρωσης πάσας δικαιοσύνης προφανώς του Θεού. Και πράγματι εβαφτίστη ο Ιησούς και ενήχθησαν οι ουρανοί και φωνή ακούστηκε από τον ουρανό: «Ιδού ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίον ευηρεστήθη», γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι ήταν αγαπητός Υιός του Θεού, καθώς γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, αλλά με την εκπλήρωση της δικαιοσύνης του Θεού, ο Θεός ομολόγησε ότι εις Αυτόν ευαρεστήθηκα. Στη συνέχεια, σε 6 μήνες τελείωσε η διακονία του Ιωάννου και πια στο προσκήνιο, εκεί στο λαό Ισραήλ, υπήρχε μόνο ο Ιησούς και οι μαθητές του. Ο Ιησούς βάφτισε τους μαθητάς του, στο όνομά του, βάφτιζε λαό και μάλιστα όχι ο ίδιος, αλλά έβαζε τους μαθητάς του, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Μέχρι ότου έφτασε, πέρασαν τα χρόνια, 3-3,5 χρόνια, και ο Κύριος μας πάνω στο Σταυρό του Γολγοδά πέθανε και σε 3 μέρες αναστήθη. Οι μαθητές έμειναν 40 μέρες μόνοι τους, χωρίς δηλαδή να είναι ο Ιησούς ζωντανός ανάμεσά τους, αλλά τους επισκεπτόταν αναισθημένος και τους κήρυτε τα περί της Βασιλείας του Θεού και του σχεδίου του Θεού. Την 40η ημέρα ανελήφθη και σε 10 μέρες, ενώ έμεναν 10 μέρες το ανόη της Πεντηκοστής, όπως τους διέταξε ο Κύριος, ήρθε ο Χριστός, ο ανεστημένος πια, και τους βάφτισε Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Και εκεί αναφέρεται για πρώτη φορά το χριστιανικό βάφτισμα όπως το ξέρουμε εμείς τώρα, όταν ο Απόστολος Πέτρος βγήκε από εκεί που ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μας τους είχε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και μιλούσαν γλώσσες και προφήτευαν 120 πιστούς άντρες και γυναίκες και έκανε το πρώτο κήρυγμα της σωτηρίας δια Πνεύματος Αγίου και πίστεψαν 3.000 ψυχές. Το κήρυγμα τέλειωσε με την προτροπή του Θεού. Όταν οι άνθρωποι ρώτησαν, αφού άκουσαν το λόγο του Θεού, τι πρέπει να κάνουμε άντρες αδελφοί για να σωθούμε, ο Απόστολος Πέτρος μίλησε για την πορεία του χριστιανού έτσι πως την περιγράφει και τη θέλει ο Θεός. Πρώτον, μετανοήσατε. Μετανοήσατε από τις αμαρτίες σας, εξομολογηθείτε στον Χριστό, γιατί μόνο αυτός συγχωρεί αμαρτίες και όχι σε ανθρώπους. Και αφού μετανοήσετε και εξομολογηθείτε τις αμαρτίες σας και επικαλεστείτε το όνομα του Χριστού και ο Κύριος σας αναγεννήσει, τότε ας βαφτιστεί κάθε ένας από εσάς ξεχωριστά στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Άρα λοιπόν αναφέρεται από το κήρυγμα των Αποστόλων το βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών. Βεβαίως πρέπει να πω και δεν πρέπει να παραλείψω ότι πριν αναλυφθεί στους ουρανούς ο Κύριος και στις 40 μέρες κήρυτε στους μαθητάς, αναφέρθηκε για το βάπτισμα λέγοντας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι γραμμένο: «Πορευτέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και ακόμη στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο λέγει: «Υπάγεται εις όλον τον κόσμο, κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση, όποιος πιστεύσει και βαφτιστεί θα σωθεί, όποιος απιστήσει θα κατακριθεί». Μετά πάσης λοιπόν βεβαιότητος, ο Λόγος του Θεού και ο Ιησούς Χριστός προσωπικά αναφέρεται στο βάφτισμα που πρέπει να κάνουν οι χριστιανοί, το οποίο πια εκπληρώνεται την ημέρα των γενεθλίων, θα έλεγα, την πρώτη μέρα που ο Θεός δημιούργησε την Εκκλησία του Χριστού εδώ στη γη με το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή των 120 ανδρών και γυναικών πιστών που εξητούσαν από τον Κύριο την επαγγελία του Πατρός όπως τους υποσχέθηκε. Ξαναδιαβάζω λοιπόν: «Μετανοήσατε
Πρώτον, και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Το βάπτισμα λοιπόν τώρα, το οποίο εκτελείται όπως είπε ο Κύριος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και ονομάζεται στο όνομα του Ιησού Χριστού, δηλαδή το χριστιανικό βάπτισμα. Και στη συνέχεια βέβαια προέτρεψε ακόμη ο Απόστολος Πέτρος και ζητείτε και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή αυτός ο Ιησούς Χριστός θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου Εκεπηρή, καθώς είναι η επαγγελία προς εσάς, προς τα τέκνα σας, είπε τότε, και προς όλους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός σε όλα τα χρόνια και σε όλους τους τόπους. Και τέλος προέτρεπε με πολλούς λόγους και διαμαρτύρετο σώθητε από τις διεστραμμένες ταύτης γενναίας, εξέλθετε δηλαδή μέσα από τον κόσμο, γιατί τώρα πια ο Θεός θα κάνει την Εκκλησία του ένα νέο λαό, ένα έθνος Άγιο, ένα βασίλειο ιεράτευμα, ένα λαό τον οποίον αγόρασε με το αίμα του Χριστού και απέστειλε για να εξαγγείλει τις αρετές του Κυρίου. Από εκεί και πέρα πια όλοι οι χριστιανοί βαφτίζονταν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η σάφεση αμαρτιών. Ο Απόστολος Παύλος περιγράφει τα περί βαφτίσματος πια στην επιστολή του προς Ρωμαίους λίγο περισσότερο και διαβάζω. Ή αγνοείται, διαβάζω από το έκτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής 3 εδάφιο, ή αγνοείται ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατο αυτού ευαπτίστημεν, συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαφτίσματος εις τον θάνατον, ή να καθώς ο Χριστός ανεστήθη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωήν. Και συνεχίζει, διότι αν γίναμεν σύμφητοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως, τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη, δια να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμαι θα πλέον δούλη της αμαρτίας, διότι ο αποθανόν ηλευθερώθη από της αμαρτίας. Το βάπτισμα λοιπόν, όπως είπαμε, είναι μυστήριο, είναι μια λογική λατρεία εμπνευσμένη από τον θεόπνευστο λόγο του Θεού, από τον ίδιο τον Θεό εντεταλμένη, ώστε ο άνθρωπος αφού αναγεννηθεί να εξητήσει το βάπτισμα, όπου με την αναγέννηση γίνεται σύμφυτος, με την εξομολόγηση και τη μετάνοια σύμφυτος του θανάτου του Χριστού, με το βάπτισμα γίνεται σύμφυτος της ταφής του Χριστού και βγαίνοντας από το βάπτισμα γίνεται σύμφυτος, δηλαδή περπατάει καθομοίωση του ανεστημένου Ιησού Χριστού, ελευθερωμένος από τις αμαρτίες και από το σώμα της αμαρτίας. Λίγο περισσότερο το εξηγεί ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, την πρώτη, στο κεφάλαιο 3 αναφέρεται, «Δια του οποίου Πνεύματος Αγίου, ο Ιησούς Χριστός πορευθεί σε κήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, τα οποία κάποτε υπήθησαν, όταν η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε αυτούς εν τες ημέρες του Νόε, ενώ κατασκευάζονται και οι βοτώσεις στην οποία ολίγε, δηλαδή 8 ψυχές, διεσώθησαν διείδατος». Και εξηγεί τώρα. «Του οποίου ύδατος, αντίτυπονών το βάφτισμα, σώζει και ημάς σήμερον». Και είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέει. Δηλαδή το βάφτισμα σώζει τον άνθρωπο. Χωρίς το βάφτισμα δεν σώζεται ο άνθρωπος. Άλλωστε το είπε και ο Κύριος. «Ο πιστεύς σας και βαφτιστείς σωθήσετε. Ο απιστής σας κατακριθήσετε». Το βάφτισμα σώζει και ημάς σήμερον. Όχι αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως. Το βάφτισμα λοιπόν σώζει ημάς σήμερον δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, γιατί αναγεννήθηκαμε με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Όχι λοιπόν η σωτηρία μας προέρχεται από αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως των Θεών. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος βαφτίζεται, ομολογεί και μαρτυρεί την αγαθή του συνείδηση, η οποία καθαρίστηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού όταν μετανόησε, εξομολογήθηκε και ζήτησε από τον Χριστό να τον ελευθερώσει
και να τον καθαρίσει και να τον αγιάσει με το αίμα του από κάθε αμαρτία. Και αυτό ομολογεί, καθώς είναι γεγραμμένο. Εάν πιστεύσεις εν τη καρδία σου ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και ομολογήσεις με το σώμα σου, τότε σώζεσαι. Η πρώτη λοιπόν ομολογία γίνεται με το βάπτισμα μπροστά σε όλες τις δυνάμεις, επουράνιες, επίγειες και καταχθόνιες, όταν με το βάπτισμα ομολογείς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος και πράττεις κατά το Λόγο του Θεού πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Αφήνοντας πίσω όχι τις αμαρτίες, και εδώ το εξηγεί επίσης ο Απόστολος Παύλος νομίζω πάρα πολύ καλά, στην επιστολή προς Κολοσσαείς διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο και το 9 εδάφιο. Διότι στον Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και εσείς που πιστεύετε τον Χριστό είστε πλήρεις μέσα σε Αυτόν, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Και προσέχετε τώρα. Εις τον οποίον Ιησούν Χριστόν και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον. Όχι την περιτομή που έκαναν οι Ισραηλίτες, την περιτομή της σαρκός, αλλά με περιτομήν αχειροποίητον, δηλαδή απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού. Το Ευαγγέλιο λοιπόν φέρνει μια καινούργια περιτομή, όχι της καρδιάς ή της σαρκός της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά της περιτομής του Χριστού, με την οποία απεκδιόμεθα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Πώς? Συνταφέντες μετά του Χριστού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ο οποίος ανέστησε και Αυτόν εκ των νεκρών. Άρα όταν ο άνθρωπος βαπτίζεται εκπληρώνεται και εκτελείται το μέγα του το μυστήριο, ότι απεκδίεται δια της περιτομής του Χριστού, δια του βαπτίσματος, το σώμα των αμαρτιών της σαρκός μας και βγαίνει ο άνθρωπος ελεύθερος με ένα νέο σώμα αναστάσεως, αλλά όχι το αναστημένο, για να περπατήσει νέα ζωή. Και όταν λέμε νέο σώμα, εννοούμε νέο σώμα, νέα ψυχή, νέο πνεύμα, νέος άνθρωπος. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Άρα λοιπόν το μυστήριο του βαπτίσματος είναι μέγα, είναι λογική λατρεία, ουσιαστική λατρεία εν Χριστώ Ιησού, εκπορευωμένη εκ του Ευαγγελίου του Θεόπνευστου Λόγου του Θεού και απαραίτητη για τη σωτηρία του ανθρώπου. Όμως το βάπτισμα, όπως το λέει η Γραφή, το κανονικό, δηλαδή ποιο είναι το κανονικό βάπτισμα? Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Γιατί στη συνέχεια, όταν η Εκκλησία του Χριστού απεστάτησε και έβαλαν παραδόσεις, δοξασίες και εντάλματα ανθρώπων παραβαίνοντες στο Λόγο του Θεού, μετέτρεψαν το βάπτισμα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού της σωτηρίας, εις άφεση αμαρτιών, σε βάπτισμα νηπίων, τα οποία βρέφει, βρεφών καλύτερα και όχι νηπίων, βρεφών τα οποία βρέφει δεν έχουν αμαρτία. Και έμπλεξαν και μπέρδεψαν μάλιστα και το βάπτισμα με το προπατορικό αμάρτημα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση, αλλά για το προπατορικό αμάρτημα μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού και καλό είναι να το δούμε. Διαβάζω λοιπόν, για να δούμε ότι δεν έχει καμία σχέση το προπατορικό αμάρτημα με το βάπτισμα. Και δεν είναι βάπτισμα χριστιανικό, σωτηριακό, το βάπτισμα των βρεφών, αλλά είναι μία παράβαση και εμπολής αμαρτία των ανθρώπων και των εκκλησιών που έχουν αποστατήσει. Σε καμία περίπτωση και ποτέ η αρχαία εκκλησία δεν πρότεινε νηπιο βαπτισμό. Ούτε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, αλλά ούτε και η αρχαία Εκκλησία των πρώτων αιώνων που περπάτησε μέσα στο Λόγο του Θεού, καθώς ήταν εργάτες του Θεού, πρεσβύτεροι, επίσκοποι, οι μαθητές των μαθητών του Ιησού Χριστού, τον πρώτο και τον δεύτερο, το πολύ τον τρίτο αιώνα.
Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και το σύμβολο της πίστεως το οποίο περιέγραψε η αρχαία Εκκλησία και μάλιστα δια Πνεύματος Αγίου είπε «Ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών». Και ένα βρέφος προφανώς δεν έχει γνώση αλλά ούτε και αμαρτία για να ομολογήσει τις αμαρτίες του. Ούτε και τη δυνατότητα. Βέβαια οι ανακαλύψεις που έβαλαν με το νονό και με το χρήσμα δεν έχει καμία σχέση και πάλι με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δυστυχώς και ο Θεός να μας φυλάει. Περί του προπατορικού αμαρτήματος όμως, λέει ο Λόγος του Θεού, στο 5ο κεφάλαιο και από το 12ο εδάφιο. Δια τούτο καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία του Αδάμ δηλαδή εισήλθε εις τον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος και ούτε και ούτω κατά αυτόν τον τρόπο διήλθε ο θάνατος εις πάντα στους ανθρώπους επειδή εν τέλει πάντες ήμαρτον, διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος και εξήγει. Αλλά ευασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μόνο μέχρι του Μωυσέως και ακόμη επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ ως της είναι ο τύπος του μέλλοντος. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Ισχύει μέχρι που ήρθε ο νόμος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Αμαρτήσαν έστω και δεν, αν και δεν αμαρτήσανε κατά τον ίδιο τρόπο, η αμαρτία ήταν επάνω τους, τον ίδιο τρόπο του Αδάμ, η αμαρτία ήταν επάνω τους. Όταν όμως ήρθε ο νόμος, τότε η παραβάση του νόμου είναι η αμαρτία του ανθρώπου. Και δεν έχει καμία σχέση η παράβαση του Αδάμ με την παράβαση του κάθε ενός ανθρώπου ξεχωριστά όταν παραβαίνει το θέλημα και το λόγο του Θεού. Όμως για τα έθνη, για μας δηλαδή, όπου δεν ήρθε ο νόμος, το προβατορικό αμάρτημα καταργείται πάνω στο σταυρό του Γολγοθά με τη σταύρωση του Χριστού, όπου με πολύ ωραίο τρόπο αναφέρει ο Λόγος του Θεού ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κολοσσαείς λέγοντας «Και εσάς», δηλαδή τους εκ των εθνών, τους χριστιανούς, «όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας, συνεζοποίησε ο Χριστός μαζί του, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πνεύματα». Πώς? «Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον, συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίο είναι τον εναντίον εις ημάς, και αφήρεσε αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του σταυρού, και έτσι απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες και παραδειγμάτισε παρησία θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού». Με τη σταύρωση του Ιησού Χριστού καταργείται το προπατορικό αμάρτημα. Και με την πίστη του ανθρώπου στο σταυρό του Χριστού ο άνθρωπος λαμβάνει ζωή αιώνιο. Και με το βάφτισμα εν ύδατη ομολογεί, όπως διαβάσαμε, «εις μαρτυρίαν της αγαθής συνειδήσεώς του εις τον Θεόν, ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, σωτήρας του, λυτρωτής του, το συγχώρεσε, πέθανε για τις αμαρτίες του και ο Θεός τον σώζει. Και ο άνθρωπος πράττοντας πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, ελευθερώνεται και είναι πια όχι νεκρός για τις παραβάσεις του, όχι για τις παραβάσεις του Αδάμ, είναι νεκρός για τις παραβάσεις του και τις αμαρτίες του, τις οποίες έπραξε, ενώ ακόμη υπάρχει ο Σταυρός του Χριστού. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι το βάφτισμα εν ύδατη, το οποίο είναι λογική λατρεία και φέρνει σωτηρία στον άνθρωπο, βεβαίως όχι βάφτισμα νηπίων ή βρεφών, αλλά βάφτισμα πιστών, βεβαίως ηλικιωμένων, που ομολογούν Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, ομολογούν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός. Και άλλα θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στο βάφτισμα. Αναφέρεται κάπου που μπερδεύει μερικές φορές τους ανθρώπους στην επιστολή του Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, όταν αναφέρεται για το βάφτισμα υπέρ των νεκρών. Και πράγματι
υπήρχε τότε στην, το διαβάζω από μέσα, υπήρχε τότε μια παράδοση, ένα έθιμα το οποίο καταδίκασε ο Απόστολος Παύλος και δεν ισχύει σήμερα. Διαβάζω στο 29 εδάφιο από το κεφάλαιο για τα έψιλον 15. Επειδή τι θέλουσιν κάμοι οι βαφτιζόμενοι υπέρ των ακρών, εάν το όντι οι νεκροί δεν ανασταίνονται, δια τι και βαφτίζονται υπέρ των νεκρών? Τότε δηλαδή όσοι πέθαιναν και δεν είχαν βαφτιστεί έλεγαν, και αυτό ήταν παράβαση, έλεγαν ότι θα βαφτιστούμε εμείς στο όνομά τους. Βέβαια ο Απόστολος Παύλος του κατεδίκασε λέγοντας ότι άπαξ είναι δεδομένο στους ανθρώπους να αποθάνουν, μετά τούτο κρίση. Τέλος θα πρέπει να αναφερθούμε λίγο περισσότερο στο βάφτισμα του Ιωάννου, όπου στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, θα δούμε στις πράξεις των Αποστόλων, ο Απόστολος Παύλος δεν το δεχότανε σαν βάφτισμα σωτηρίας. Διαβάζω όμως από μέσα. Ενώ δε ο Απολός, 19 το κεφάλαιο, από τις πράξεις των Αποστόλων, ενώ δε ο Απολός ήτο εν Κορίνθο, ο Παύλος αφού επέρασε τα ανατολικά μέρη, ήρθε στην Έφεσον και βρών την άσμα μαθητάς, είπε προς αυτούς, «Ελάβατε πνεύμα Άγιον αφού επιστέψατε». Ιδέ είπων προς αυτόν, «Αλλά ούταν υπάρχει πνεύμα Άγιο δεν ακούσαμε». Και απάντησε ο Απόστολος Παύλος και είπε προς αυτούς, «Εις τι λοιπόν ευαυτίστητε? Δεν ευαυτίστητε δηλαδή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως είναι η εντολή του Χριστού? Πώς λέτε λοιπόν ότι δεν ακούσατε περί του Πνεύματος του Αγίου? Δεν βαφτιστήκατε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή το βάφτισμα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού?» Και αυτοί είπαν, «Όχι, στο βάφτισμα του Ιωάννου βαφτιστήκαμε». Και είπε ο Παύλος, «Ο Ιωάννης μεν βάφτισε βάφτισμα μετανοίας, λέγον προς τον λαόν να πιστεύσωσιν εις τον ερχόμενον, με ταυτόν του τέστην εις τον Χριστόν Ιησούν». Βάφτισμα μετανοίας, βάφτισμα προετοιμασίας που είναι της Παλαιάς Διαθήκης. Αγιασμού και καθαρισμού και αφιέρωσης. Ενώ το βάφτισμα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού είναι βάφτισμα σωτηρίας, γιατί με το βάφτισμα σώζει, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Με το βάφτισμα σώζεται ο χριστιανός, γιατί πράττει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Αφού λοιπόν ακούσαντες δε αυτοί τα λεγόμενα υπό του Παύλου, ευαυτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού, και ο Απόστολος Παύλος πια επέθηκε επάνω σε αυτούς τα χέρια του, και ο Ιησούς Χριστός τους βάφτισε εν πνεύματι Αγίου και πυρή και λάλλον γλώσσας και προεφύτευον. Αυτά αγαπητοί μου φίλοι και φίλες περί του μεγάλου αυτού μυστηρίου του βαφτίσματος, που είναι δόγμα χριστιανικό, αξίωμα και εντολή του Θεού, αλλά πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και την εντολή του Θεού. Δηλαδή, ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε. Δηλαδή, μετανοούμε, εξομολογούμεθα, επικαλούμεθα το όνομα του Χριστού και ο Κύριος μας σώζει, και τότε σε σωσμένοι πράττουμε το θέλημα του Θεού, βαφτίζοντες, βαφτιζόμενοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που είναι στην πραγματικότητα αυτό που είπε ο Χριστός και ο Κύριος προσέθεται καθημέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Πώς προστίθεται στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία του Χριστού, ως μέλος Χριστού άνθρωπος, όχι με το να γράφεται σε βιβλία, αλλά με το να τον γράψει ο Χριστός στο βιβλίο της ζωής. Δηλαδή, με το να βαφτιστεί μέσα στην Εκκλησία, από τους έχοντας την εξουσία που ο Θεός έχει δώσει στην Εκκλησία, πρεσβύτερους, βαφτίζονται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η σάφεση αμαρτιών, αφαιρείται το σώμα της, όπως είπαμε, των αμαρτιών της σαρκός, και ο άνθρωπος πια γίνεται σύμμορφος της Αναστάσεως του Χριστού, αφού δια του βαφτίσματος έγινε σύμμορφος της ταφής του Χριστού. Και μια νέα ζωή, ένας νέος άνθρωπος δημιουργείται, ο οποίος προστίθεται στην Εκκλησία και περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, εν φόβο Θεού, σε όλα τα διατάγματα, τις εντολές, αγωνιζόμενος, καλό αγώνα, ώστε να είναι ευάρεστος στον Θεό
γιατί ξέρει ότι θα έρθει η στιγμή που θα σταθεί στο φοβερό βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί καθά έπραξε δια του σώματος εδώ στη γη, είτε καλά είτε κακά. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες τελειώσαμε για σήμερα. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί την άλλη Τρίτη. Μέχρι τότε σας εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.